Την πρώτη φορά που αντίκρισα φλασάκι ήταν μέγεθος 36 MB. Οπότε όταν βλέπω ότι έχουμε φτάσει σε φλασάκια 256 GB, πιστεύω η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά. Αλλά εκτός από τη χωρητικότητα ενός φλασακιού έχει να κάνει και η ταχύτητά του. Και το συγκεκριμένο το πήρα γιατί λέει ότι είναι USB 3.2, Vision 2, δηλαδή ότι η ταχύτητά του θα πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορη. Για να δούμε λοιπόν, κάνει αυτά που υπόσχεται. Ανοίγουμε εδώ με το μαγικό χατζαράκι μας, βγάζουμε έξω το φλασάκι μας, το οποίο είναι συρταρωτής κατασκευής, δηλαδή το σπρώχνουμε από πίσω και βγαίνει από μπροστά, και περίμενα το Push Plus, δεν έχει να κάνει με το κατασκευή του, αλλά με την ταχύτητα των μεταφοράς των δεδομένων του. Με μία μαγική κίνηση φέρνουμε τον υπολογιστή μας. Κάπως έτσι. Και η τεχνητή νοημοσύνη του κοιμάται αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς κάνουμε τη δουλειά του. Βάζουμε το φλασάκι στον υπολογιστή. Το αναγνωρίζει το μηχάνημά μας. Βλέπουμε ότι είναι 230 GB ελεύθερα από τα 256. Και θα του κάνουμε τα τεστάκια που μπορούμε. Λοιπόν, έχουμε ένα αρχείο 2 GB. Να δούμε με τι ταχύτητα θα το μεταφέρει στο φλασάκι από τον υπολογιστή μας στο φλασάκι. Κάνουμε αντιγραφή, επικόλυση. Και προς μεγάλη μου απογοήτευση, εκεί που περίμενα τα 30 με 40 Mbps ανά δευτερόλεπτο, βλέπω ότι κινείται μεταξύ 4, 6, από 4 σε 6 Mbps. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, οπότε λέω μπας και υπάρχει κάποιο πρόβλημα συμβατότητας drivers του USB του υπολογιστή με το φλασάκι και λέει περίπου και 12 λεπτά μεταφορά στο αρχείο, οπότε κατεβάζω ένα benchmark. Και βλέπουμε ότι η απόδοση του είναι τρομερή, με την κακή έννοια τρομερό, ότι στα μικρά αρχεία πηγαίνει μέχρι 11,8 Mbps και στα μεγάλα αρχεία 1,27 Mbps. Βλέπουμε ότι είναι στοιχείριστη απόδοση από ό,τι λέει το πρόγραμμα. Οπότε σκέφτομαι ότι δεν βάζω ένα άλλο τυπικό φλασάκι που έχω, να δούμε αν υπάρχει διαφορά. Οπότε φέρνω ένα SanDisk φλασάκι, το 15GB. Ξανακάνω το ίδιο πράγμα, μεταφέρω το συγκεκριμένο αρχείο το 2GB. Και βλέπουμε η ταχύτητα μετακυμαίνεται από 8, 9 μέχρι 15 Mbps. Τι να πω. Δεν το περίμενα, περίμενα πολύ καλύτερη απόδοση. Εδώ βλέπουμε και στο Benchmark για το SanDisk φλασάκι ότι είναι η απόδοση του very poor, αλλά δεν είναι terrible. Δεν είναι τρομερό όπως μας έλεγε. Στα μικρά αρχεία 16,6 Mbps και στα μεγάλα αρχεία περίπου 3 Mbps όπως λέει το Benchmark. Πάμε παρακάτω να κάνουμε κι άλλο ένα τεστ. Ξαναβάζουμε το Patriot φλασάκι μας και του μεταφέρω σε αυτό ένα μικρό αρχείο της τράξης των 300 Mbps. Και όπως βλέπουμε πάλι η ταχύτητα παραμένει το ίδιο, περίπου από 3 έως 6 Mbps. Απογοητευτικό. Και του ξαναβάζω πάλι ένα μεγάλο αρχείο της τράξης των 2 GB. Για να δούμε τώρα να κάνουμε ένα τεστάκι από το φλασάκι προς τον υπολογιστή τη ταχύτητα βγάζει. Κούτσα κούτσα το περνάει, κούτσα κούτσα. Και κάνουμε την αντίθετη διαδικασία, διαγράφουμε το αρχείο μας από τον υπολογιστή και το μεταφέρουμε αντιγραφή από το φλασάκι στον υπολογιστή μας. Αντιγραφή επικόλυση. Και εδώ βλέπουμε ότι η ταχύτητα κυμαίνεται σταθερά στα 32 Mbps. Μακάρι να ήταν και η ίδια απόδοση στην αντιγραφή προς το φλασάκι. Τι να πω. Αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία με το συγκεκριμένο Patriot φλασάκι Push Plus. Εγώ δεν θα το πρότεινα για αγορά. Καλή συνέχεια. Power off.